Μπαίνει 25 κιλά νερό. Τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, λέει ο σοφός λαός, και εν προκειμένου ανασαρτοποιός των Χανίων ξεκίνησε από σήμερα την Παρασκευή μιας γιγαντιαίας λαγάνας, ώστε αύριο με το άνοιγμα της Σαρακοστής τα πάντα να είναι έτοιμα και οι πελάτες του ευχαριστημένοι. Ο λόγος για τον Θεοχάρη Δημητρουλάκη, ο οποίος για 25η χρονιά φέτος μπήκε στο εργαστήριό του από τα ξημερώματα για να παρασκευάσει μια λαγάνα τεραστίων διαστάσεων. Βοηθή του, ο 25χρονος γιος του Μανώλης και οι συνεργάτες του, ενώ φέτος στο εργαστήριό τους βρέθηκε και ο φακός της Κρήτη TV. Θέλει να πάει από κάπου. Το μυστικό της επιτυχίας δεν κρύβεται μόνο στο αλεύρι, το νερό, τη μαγιά και το αλάτι, αλλά στο μεράκι του κυρίου Θεοχάρη, το οποίο δεν μπαίνει καν στη ζυγαριά. Αυτό εδώ είναι τώρα το μποναμάτσι, που λέγανε παλιοί, ένα σκυλός. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι γύρω στα 45 κιλά αλεύρι, περίπου 42 κιλά αλεύρι βάλαμε μέσα, βάλαμε 25 κιλά νερό, βάλαμε μια μαγιά, 500 γραμμάρια νοπή μαγιά και 800 γραμμάρια αλάτι. Με αυτό ζυμώνοντας φτιάξαμε αυτό το πράγμα που λέγεται λαγάνα. Στην ουσία είναι από τότε που γεννήθηκα. Είναι 25 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, είναι πρώτης γενιάς, σαρτοποιός. Η λαγάνα ύψους περίπου 4 μέτρων για να παρασκευαστεί και να ξεροψηθεί φτιάχνεται απαραίτητο σε 2 δόσεις, ώστε λόγω του μεγέθους της να χωράει στο φούρνο του κυρίου Θεοχάρη. Αυτή τη στιγμή ενώνουμε τα 2 κομμάτια στο φούρνο, οπότε σε λίγο θα το δείτε όλο μαζί. Εμείς προσπαθούμε και κάνουμε την ίδια διαδικασία επί 2, δηλαδή φτάνουμε στα 4 μέτρα, βγάζουμε κάτι καλό και είναι και μεγάλο όπως είναι. Η διαδικασία για να γίνει πρέπει να ψηστεί σε 2 φάσεις. Είναι λίγο χρονοβόρα για μας, αλλά το αποτέλεσμα πάντα είναι αξιόπιστο και καλό. Πιστέψτε με ότι αν είχαμε μεγαλύτερο φούρνο θα είχαμε ακόμα πιο μεγάλη λαγάνα. Η συγκεκριμένη Παρασκευή που έχει περίοπτη θέση στο Σαρακοστιανό τραπέζι αποτελεί το γούρι του κυρίου Θεοχάρη και όπως ο ίδιος λέει, το εγχείρημά του θα έχει μέλλον, καθώς προτίθεται για τα επόμενα πολλά χρόνια να μην αλλάξει αυτή του τη συνήθεια. Ενώ επιθυμία και του γιού του είναι να συνεχίσει την παράδοση του πατέρα του. Είναι 3,80 τώρα αυτή, 3,90 σε μήκος και 1,20 σε φάρδος. Συνήθως καταλήγει δωρεά, δεν πουλείται αυτή η λαγάνα. Κάποιες φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια μένει αρκετό κομμάτι, αλλά παίρνουν και το βράδυ και την επόμενη μέρα κόβουνε μέχρι να την κατεβάσουμε κάτω, οπότε περιμένουν τον επόμενο χρόνο πάλι. Τη λαγάνα φυσικά δεν υπάρχει πιθανότητα να τη σταματήσουμε στο μέλλον και φυσικά μιλάμε για τη μεγάλη τη λαγάνα, όχι μόνο για τις λαγάνες. Φυσικά είναι μια παράδοση η οποία θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Και του χρόνου. Γεια, καλή λευτεριά.